Αυτό το ταξίδι δεν ήταν όπως συνήθως για τους 875 επιβάτες του πλοίου της ΑΝΕΚ Ελευθέριος Βενιζέλος. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα και ενώ το πλοίο έπλεε ανοιχτά της ύδρας, οι πρώτοι καπνοί έκαναν την εμφάνισή τους από τον γκαράζ του πλοίου. Λίγο αργότερα χτυπά συναγερμός για φωτιά στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο πλοίαρχος ενημέρωσε με ανακοίνωσή του τους επιβάτες για το περιστατικό. Αμέσως τα 141 μέλη του πληρώματος ξεκίνησαν την εκένωση των επιβατών από τις καμπίνες τους και από τα χαμηλά καταστρώματα στα ψηλότερα, ενώ παράλληλα άλλοι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά. Ενημέρωση ήταν γύρω στις 12 όταν από τα μεγάλα του πλοίου ακούστηκε ότι όλοι οι επιβάτες να συγκεντρωθούν στο χώρο που είναι η δισκοτέκ του πλοίου, ένας χώρος διόροφος, στο πίσω μέρος, δηλαδή στην Πρίμνη. Προηγουμένως η αλήθεια είναι ότι ήταν αισθητή μια μυρωδιά, δηλαδή την προηγούμενη μισή ώρα ήταν αισθητή μυρωδιά, στην καμπίνα που είμαστε εμείς ήταν χαρακτηριστική οσμή και στον διάδρομο ήταν εκεί ουσιαστικά και ακουγόταν. Δεν το αξιολόγησε να κάνει περαιτέρω αυτή τη στιγμή, θεωρώ να σου κάνω να είναι κάτι τοπικό σε μια καμπίνα. Εγώ το κατάλαβα πριν την ανακοίνωση είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, άκουσα μια έκρηξη. Α, προηγήθηκε έκρηξη. Ναι, νομίζω ότι άκουσα έκρηξη. Και με διώξανε τότε από το σημείο, κατάλαβα ότι έχει καπνό γιατί τον είδα από μακριά στο διάδρομο. Με διώξανε άλλον να φύγω και μετά ακολούθησε η ανακοίνωση η πρώτη. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στον γκαράζ νούμερο 3 με τα φορτηγά. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να ξεκίνησε από κάποιο φορτηγό, καθώς σε εκείνον τον χώρο ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου. Βγαίναμε στα έξω και το πλοίο μας είπε να μην είμαστε έξω, γιατί ήταν πάρα πολύ καπνός και πολύ έντονη η μυρωδιά και μάλιστα αποκλειστική η ατμόσφαιρα. Εμείς κοιμόμαστε στην καμπίνα και εμένα με ξύπνησε διπλανή μου και μου λέει φωτιά και ανεβήκαμε πάνω. Γέμισε καπνού στο πλοίο, ήμασταν όλοι στο κατάστρωμα. Βλέπαμε κόσμο να ουρλιάζει, βλέπαμε παιδιά να κλαίνε. Εντάξει. Το πλήρωμα από την αρχή μας προσπαθούσε να μας καθησυχάσει και να μας πει, ξέρω εγώ, ότι είναι όλα καλά, μην φοβάστε, είναι κάτι μικρό και όλα θα γίνουν, θα φτιάξουν. Αλλά δεν βλέπαμε προκοπή, ξέρω εγώ, κάτι. Οι εσωτερικοί χώροι του πλοίου γέμισαν με καπνό και κάποιοι επιβάτες έβραχαν και έκοβαν πετσέτες για να τις τοποθετήσουν στο πρόσωπό τους. Στο άκουσμα της φωτιάς, αρκετοί πανικοβλήθηκαν και το προσωπικό καθώς και οι ψυχρεμότεροι προσπαθούσαν να τους καθησυχάσουν. Υπήρξε πανικό στην αρχή. Στην αρχή που ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Υπήρξε πανικό σε συνδυασμό με τον καπνό, ο κόσμος φοβήθηκε. Εντάξει, το προσωπικό καθησύχασε τον κόσμο, η αλήθεια είναι. Οι ώρες περνούσαν και περίπου στη μία το βράδυ ο πλοίαρχος, αφού ήταν σε διαρκή επικοινωνία με το θάλαμο επιχειρήσεων του ΙΕΝ, έκανε στροφή και ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στον Πειραιά, που ήταν πιο κοντινός προορισμός από ό,τι η Σούδα, για να αποβιβαστούν οι επιβάτες και να σβήσει η φωτιά. Λίγη ώρα αργότερα μοιράστηκαν σωσίβια στους επιβάτες, με την πλειοψηφία τους να βγαίνει στο κατάστρωμα. Κατευθύνθηκαμε στο εσωτερικό του πλοίου, όπου το πλήρωμα έδινε σωσίβια σε όλους, ανάλογα μικρούς, μεγάλους κλπ. Κατηγορία. Και εκεί όμως μπορώ να πω ότι δεν υπήρξε πανικός, ούτε να σκεφτεί κανείς που είχαν σπροξήματα, ποιος θα πάρει, ποιος θα πάρει, όχι. Ήταν, θα έλεγα, μια πολύ όρημη αντιμετώπιση εκ μέρους του συνόλου των επιβατών, με την καθοδήγηση του πληρώματος, το οποίο αυτό δεν δημιουργούσε πανικό με τις κινήσεις του. Στη συνέχεια είχε σταματήσει το πλοίο μας, πήγαν προς τις βάρκες, ξεκίνησε η καθέλκυση των σωσίβιων λίμπων. Δεν προχώρησε αυτή η διαδικασία, είμαστε όλοι μαζεμένοι, θα δείτε και τις φωτογραφίες, είμαστε όλοι στη σειρά, προκειμένου να επιβιβαστούμε. Και τότε υπήρξε ανακοίνωση του πλοίαρχου ότι το πλοίο θα ξανακίνησε, γιατί πήγαμε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, σχεδόν στάσιμο ήταν και εκεί ανησυχήσαμε ότι θα γίνει τελικά η αποβίβαση από το πλοίο. Ότι τελικά δεν θα γίνει. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής στο λιμάνι του Πειραιά, σκάφη του λιμενικού σώματος συνόδευαν το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ εν πλώ συναντήθηκε και με το δεύτερο πλοίο της εταιρείας που είναι στη γραμμή, το Blue Galaxy. Ο πλοίαρχος αύξησε τους κόμβους και περίπου στις 4 τα ξημερώματα το Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί έπρεπε να γίνει ένας ολόκληρος σχεδιασμός για την αποβίβαση, καθώς δεν ήταν δυνατόν οι επιβάτες να κατέβουν από την πλευρά του γκαράζ, αλλά από το πλαϊνό τμήμα του πλοίου με τη βοήθεια ειδικής κλίμακας. Προτεραιότητα δόθηκε στους ηλικιωμένους και στα μικρά παιδιά και αναομάδες των 10 ατόμων κατέβηκαν από το πλοίο.
Η αποβίβαση και η περιπέτεια των επιβατών έληξε λίγα λεπτά πριν από τις 7 το πρωί. Τα πυροσβεστικά πλοιάρια επιχειρούσαν από θαλάσσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ τα μέλη του πληρώματος μοίρασαν μάσκες στους επιβάτες που περίμεναν να αποβιβαστούν για να προστατευτούν από τους πυκνούς καπνούς. Την αίθουσα τη μεγάλη των επισκεπτών των κουραζιεροπλοίων, όπου είχε καταγραφεί όλο μας και συνέχεια αυτό είναι ανέκο, που η ανέκο πάλι κατέγραφε για τον καθένα μας όλα τα πράγματα που είχαν αφήσει στις καμπίνες μας. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε στις καμπίνες όταν βγήκαμε, για να αποκρυφθεί η ατμόσφαιρα στο πλοίο. Και φυσικά τα αυτοκίνητά μας και τα υπάρχοντά μας που είχαμε στο γκαράζ. Σε ό,τι αφορά τώρα σε αυτό που λέτε, γιατί αρκετός κόσμος είχε τα πράγματά του μέσα στο γκαράζ, τα ρούχα του, τα αυτοκίνητά του. Εκεί τι γίνεται, τι σας είπαν από την εταιρεία? Δεν ξέρουμε και όταν φτάσαμε, η αλήθεια είναι δεν επιχείρησε την πραγματικότητα πυροσβεστική ουσιαστικά μέσα πέρα από μικρές ομάδες πυροσβεστών που πήγανε. Η κατάσβεση θα γινόταν στην πραγματικότητα μετά την δικιά μας αποβίβαση. Υπήρξε και εγώ με κάποιο στέλεχος εταιρείας. Μέχρι και πριν μια ώρα δεν είχαμε σαφή εικόνα τι έχει γίνει. Σίγουρα ένα κατάστρωμα στο γκαράζ πρέπει να έχει, θεωρώ, πλήρως τα οχήματα που είναι εκεί πέρα κατεστραμμένα, είτε θα έχουν αποτεχνωθεί, είτε από την πλημμύρα που έγινε στη συνέχεια για να σβήσει φωτιά η πλήρωση δηλαδή του γκαράζ, θα έχουν πάλι από αυτό το υλικό που βάζουν τον απρόετο νερό καταστραφεί. Προσωπικά εμένα το δικό μου ήταν στο 5ο επίπεδο. Δεν ξέρω, περιμένω να δω τι έχει γίνει, όπως και πάρα πολλοί κόσμος ακόμα. Βέβαια, αφού λέω να πω ότι η εταιρεία ήρθε στη λεωφορεία. Όσοι επιβάτες απεκλωβίζονταν, μεταφέρονταν άμεσα με πούλμαν του ΟΛΠ στην πύλη Ε3 με εντολή της ΑΝΕΚ, ώστε να επιβιβαστούν σε πλοίο που είχε μισθώσει η εταιρεία για να ξεκινήσει εκ νέου το ταξίδι τους με προορισμό τα Χανιά. Κάποιοι από τους επιβάτες με μέρημνα της ΑΝΕΚ έμειναν σε ξενοδοχεία μέχρι τις 11 το πρωί που αναχώρησε το Blue Galaxy για τα Χανιά. Το πλοίο με τους 875 επιβάτες μετέφερε 80 φορτηγά και 152 γιοταχή οχήματα. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός τόνισε ότι όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς, στη συνέχεια θα ακολουθήσει έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν.